Κάποιοι από εμάς είναι αυτιστικοί και κάποιοι όχι. Δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει να μπορούμε όλοι να κάνουμε σχέδια. Ονειρευόμαστε ένα αγρόκτημα όπου όλοι θα δουλεύουμε και θα ζούμε αξιοπρεπώς. Μία θεραπευτική φάρμα εντός Αττικής, γιατί μπορούμε να χαρίσουμε στα άτομα με αυτισμό ένα σπίτι χαράς, δουλειάς, αξιοπρέπειας και αγάπης, εξασφαλίζοντάς τα για πάντα. Γίνεται αρρωγή της προσπάθειάς μας για ένα καλύτερο αύριο για όλους. Εδώ λοιπόν στο Μύρτιλο στις 30 Σεπτεμβρίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, θα παρουσιάσουμε μία ημερίδα, διοργανώνουμε μία ημερίδα με τη συνεργασία της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη, στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού προγράμματος που λέγεται «Βιώσιμη Ευρώπη για όλους». Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού του προγράμματος παρουσιάζουμε τα θεραπευτικά αγροκτήματα και αυτισμός, σύγχρονοι τρόποι εκπαίδευσης και εργασίας για τα άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές. Θέλουμε λοιπόν να δείξουμε στον κόσμο τι σημαίνει θεραπευτικό αγρόκτημα. Έχουμε καλέσει στους ομιλητές μας επιστήμονες, ψυχολόγους, γεωπόνους, ειδικούς γεωπόνους, να μας μιλήσουν για την κυπουρική, τη θεραπευτική, για την κυποτεχνία και πόσο μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με αυτισμό, να μας μιλήσουν για τα sensory gardens, τους κήπους αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Έχουμε καλέσει ανθρώπους από οργανώσεις για να μας μιλήσουν για το έργο τους, όπως η WWF, όπως η Οργάνωση Γη. Έχουμε οικοκοινότητες, όπως το Ελπιδοχώρι, μια πολύ ωραία προσπάθεια στην Αργολίδα, να δούμε τι έχουν κάνει άλλοι άνθρωποι στο χώρο της αγροκουλτούρας, ας πούμε, που αναπτύσσεται σιγά σιγά στην Ελλάδα. Έχουμε κοντά μας υποθεραπευτές, θα μας μιλήσουν άνθρωποι που ασχολούνται με την υποθεραπεία και πόσο μπορεί να βοηθήσει η επαφή με τα ζώα, τα άτομα με αυτισμό. Πολύ κόσμο, ψυχολόγους, ειδικούς εκπαιδευτές, από εργαστήρια όπως μαγειρική. Θα έχουμε και μάλιστα κάποια βιωματικά προγράμματα, θα μας παρουσιάσουν κάποιο μικρό εργαστήρι μαγειρικής, αλλά θα έχουμε και τα δικά μας βιωματικά με φύτεμα, με ζωγραφική. Θα κάνουμε πολλά πράγματα λοιπόν και για τους εκπαιδευτές που θέλουν να ακούσουν για τα θεραπευτικά αγροκτήματα, έτσι όπως τα έχουμε δει και εμείς στην Ευρώπη ή στην Αμερική, μέσα από το ίντερνετ βέβαια, και έτσι όπως θα θέλαμε και εμείς να στήσουμε το δικό μας θεραπευτικό αγρόκτημα. Θα έχουμε τη χαρά να είμαστε και εμείς στην ημερίδα του Γη Θεραπενής, με μία μικρή εισήγηση για την σχέση των παιδιών με τη φύση. Έχει υποθεί ότι ζούμε στην εποχή του ελληματικού συνδρόμου επαφής με τη φύση. Τα παιδιά σήμερα δεν εντυπωσιάζονται από αυτό που συμβαίνει στον πραγματικό κόσμο. Χαρακτηριστικά, ένα παιδί που πήγε με την οικογένειά του στο Φαράγγι, στο Grand Canyon, σήκωσε τους ώμους και είπε στους γονείς: «Δεν μου έκανε καμία εντύπωση». Έχουμε ξεχάσει πώς να εντυπωσιαζόμαστε από τον πραγματικό κόσμο. Είναι όλα στην οθόνη. Αυτό όμως έχει ένα κόστος για τη συναισθηματική ορίμανση, για την ικανότητα συγκέντρωσης, για την ισορροπία μας, για την ολοκλήρωση που έχουμε ως προσωπικότητες. Έτσι λοιπόν, σε αυτή τη σύντομη εισήγηση που θα κάνουμε στην ημερίδα, θα μάθουμε, ίσως και θα βιώσουμε λίγο, τεχνίδια, δραστηριότητες απλές, που μπορούν να κάνουν εκπαιδευτικοί, γονείς, εμψυχωτές, με τα παιδιά, για να θυμηθούμε το ελεύθερο παιχνίδι στη φύση, ένα είδος απειλούμενο. Η ζωή ενός παιδιού με αυτισμό, όπως και της οικογένειάς του, είτε των γονιών του, είτε των αδερφιών του, είτε των υπολείπων παππούδων, γιαγιάδων, είναι πολύ δύσκολη. Οι δυσκολίες ξεκινάνε από την αρχή, με το που σου δίνουν κάποια διάγνωση και συνεχίζονται, δυστυχώς αυξανόμενες. Αν και όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερο οι γονείς εκπαιδεύονται και μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τις δυσκολίες, είτε της συμπεριφοράς,
είτε της ένταξης του παιδιού τους μέσα στο σχολείο, μέσα στο κοινωνικό σύνολο, μέσα στην οικογένεια, μέσα στη γειτονιά. Εμείς μαζευτήκαμε 6 οικογένειες που έχουν παιδιά με αυτισμό, συζητήσαμε για το τι θα γίνουν τα παιδιά μας, τώρα πια που δεν είναι παιδιά, που είναι ενήλικες, πώς θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν με τον καλύτερο τρόπο το μέλλον τους, να εξασφαλίσουμε την ασφάλειά τους, να εξασφαλίσουμε τη χαρά, την ευτυχία. Και δημιουργήσαμε το Σύλλογο Γήθερα Πενής με σκοπό τη δημιουργία ενός αγροκτήματος όπου τα παιδιά θα μένουν, θα εργάζονται, το καθένα σε όποιο τομέα μπορεί καλύτερα. Το καλό με ένα αγρόκτημα είναι ότι έχει δουλειά για όλους. Κάποιος θέλει να εργαστεί μέσα στα εργαστήρια παρασκευής κάποιων προϊόντων, θα μπορεί να δουλεύει μέσα. Κάποιο άλλο παιδί του αρέσει να εργάζεται έξω, θα μπορεί να δουλεύει είτε με τα μικρά ζώα, είτε με τα αγροτικά προϊόντα που θα φυτεύουμε εκεί πέρα. Κάποιο άλλο παιδί που έχει ιδιαίτερες δεξιότητες στον υπολογιστή, θα μπορεί να δουλεύει μέσα στο γραφείο, να φτιάχνει κάποια προγράμματα, να διαχειρίζεται κάποια οικονομικά μέρη του αγροκτήματος. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί λίγο πριν εξασφαλίσαμε ένα χώρο στη Μαλακάσα, μας το παραχώρησε το Αμαλείο Ίδρυμα, όπου εκεί θα ξεκινήσουμε πια την προσπάθειά μας, θα ξεκινήσουμε τη δημιουργία του πρώτου αγροκτήματος του συλλόγου μας. Η δήλωσή μας αυτή σκεφτήκαμε να κλείσει με αφήγηση ενός παραμυθιού που έχει σχέση με την φύση, με την ιδιαιτερότητα, το οποίο θα αφηγηθεί η Ειρήνη Χέλιου, μια ηθοποιός που ασχολείται και με άτομα με αυτισμό. Επομένως, στο χώρο αυτό, στις 30 του μήνα, 30 Σεπτεμβρίου, στην ημερίδα μας, μπορεί ο κόσμος, οι γονείς, οι εκπαιδευτές και οι ενδιαφερόμενοι να μάθουν για τα θεραπευτικά αγροκτήματα, να μάθουν για το δικό μας έργο, το δικό μας σκοπό, τη δημιουργία του αγροκτήματος και φυσικά να ψυχαγωγηθούν τα παιδιά στον εξωτερικό χώρο ή τον εσωτερικό ανάλογα πώς θα είναι εκείνη τη μέρα ο καιρός. Σας περιμένουμε λοιπόν 30 Σεπτεμβρίου στο Μύρτιλο, Τριφυλίας και Λάμψα, στους Αμπελόκηπους, μετρό Πανόρμου, για όποιον θέλει να μετακινηθεί με το μετρό. Εδώ στην ημερίδα μας, θεραπευτικά αγροκτήματα και αυτισμός, σύγχρονοι τρόποι εκπαίδευσης και εργασίας για τα άτομα με αυτισμό. Γήθερα Πενής. Σωματείο μη κερδοσκοπικό για άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές.